Καλώς τους. Γεια σου, Ευγενία. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Δημήτρη. Τι θα μας δείξετε σήμερα? Εγώ θα κάνω ένα πιάτο σχετικό με όσπρια, μιας και δεν έχουμε δείξει καθόλου όσπρια. Πολύ ωραία. Και ο Δημήτρης θα κάνει, αν κάνω λάθος, σούπες. Ναι, εγώ θα κλέψω από το πιάτο του Γιάννη και αυτά που θα δείτε που κάνει ο Γιάννης και θα κάνουμε κανένα δυο σούπες. Δηλαδή σήμερα θα συνεργαστείτε? Ναι, ναι, είναι συλλογικό μάθημα. Α, αυτό να το δω και να μην το πιστέψω. Το δίδυμο της ισορροπίας. Ο κύριος Λουκάκος είναι πολύ απαιτητικός, ο κύριος Καρμούτσος έχει τρομερό χιούμορ, οπότε το μάθημα θα ήταν πολύ ευχάριστο. Κάποια στιγμή σε φωνάξουμε και εσένα, δεν γίνεται να την γλιτώσεις. Μια χαρά, σήμερα θα μπούμε όλοι στον πάγκο λοιπόν. Ναι. Σας αφήνω. Αν και βλέπω σκαμπό δεν υπάρχει όρθια, θα κάτσεις. Όχι, εγώ σήμερα λέω να καθίσω ανάμεσα στα παιδιά, να παρακολουθώ, να κρατάω και τις σημειώσεις μου. Μια χαρά, και μετά χαρά. Μπορείτε και να με εξετάσετε. Μια χαρά. Λοιπόν, πάω και ξεκινήστε. Έγινε. Καλό μάθημα. Βέβαια, δεν έχει την τύχη να είσαι κάθε μέρα συμμαθητής με την Ευγενία. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Παιδιά, γνωρίζουμε ότι η περασμένη εβδομάδα ήταν αρκετά δύσκολη για εσάς, με τις δοκιμασίες να είναι πολύ αγχωτικές και απαιτητικές. Γι' αυτό είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε σήμερα, να χαλαρώσετε, να διασκεδάσετε το μάθημα που θα κάνουμε, να μάθετε πράγματα. Γιατί ο διαγωνισμός, όπως έχετε καταλάβει, όσο πάει και γίνεται και πιο απαιτητικός. Οι δοκιμασίες θα είναι πιο δύσκολες και το επίπεδο ανεβαίνει. Εντάξει, οπότε χαλαρώστε σήμερα. Και ακούστε αυτά που έχουμε να πούμε. Καταρχήν, παιδιά, μπράβο στο Βαγγέλη που τους έχει φάει όλους. Κάθε φορά που ο Βαγγέλης βγαίνει στον τάκο, ας πούμε, κάνει τα καλύτερα του πιάτα. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να τον βάζουμε να μαγειρεύει μόνος του και να νιώθει την πίεση για να μας δείξει ότι καλύτερο έχει. Σήμερα θα κάνω ένα πιάτο με όσπρια. Και αυτό γιατί είναι γεμάτο γεύση, αλλά και γεμάτο θρέψη. Εντάξει, ένα πολύ θρεπτικό υλικό. Το οποίο μπορούμε να κάνουμε, είναι επίσης πολύ φτηνό, το οποίο πάντα μας εξυπηρετεί στα εστιατόρια και μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Επίσης, να προσθέσω ότι είναι αγαπημένο υλικό της ελληνικής κουζίνας. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Τώρα τελευταία το έχουμε ξεχάσει λίγο, κακώς, και είχαμε πάρα πολλές συνταγές με όσπρια. Και παιδιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε την παράδοση. Η παράδοση πρέπει να είναι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Γιατί από εκεί παίρνουν ιδέες. Λοιπόν. Το πιάτο συγκεκριμένα που θα κάνουμε θα είναι μαυρομάτικα φασόλια με σπανάκι, το οποίο είναι ένας συνδυασμός που υπάρχει στους τόπους της Ελλάδας. Εμείς θα προσθέσουμε γαρίδες και καλαμάρι. Τι θα κάνουμε τώρα για να προσδώσουμε κάτι λίγο διαφορετικό και να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο σε αυτό το πιάτο. Θα κάνουμε λοιπόν ένα ζωμό με κάποια λαχανικά που έχουμε εδώ, τα οποία θα ψήσουμε στο φούρνο, να πάρουν έντονο χρώμα και έντονη γεύση, και μετά με ζωμό κοτόπουλο που έχουμε ήδη προπαρασκευάσει, θα φτιάξουμε ένα ζωμό ψητών λαχανικών. Έχουμε πράσο, φινόκιο, καρότο, κρεμμύδι, ντομάτα και κόκκινη πιπεριά. Αυτό που θα κάνουμε να προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο και να τα βάλουμε στο φούρνο σε ψηλή θερμοκρασία, 200 Κελσίου. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Να πάρουν αρκετό, δεν θέλουμε να μαγειρευτούν, γιατί θα μαγειρευτούν μέσα στο ζουμί. Θέλουμε να πάρουν πάρα πολύ έντονο χρώμα. Οπότε ψηλότερη θερμοκρασία, το καλύτερο. Τα άλλα το πιπερώνουμε? Όχι. Γιατί δεν τα άλλα το πιπερώνουμε, παιδιά? Η ζωμή μας πρέπει να είναι ουδέτερη. Οπότε άλλα το πιπερώνουμε στην Παρασκευή που θα κάνουμε αργότερα με το ζωμό αυτό. Ωραία. Πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά. Επίσης, κάτι άλλο για τους ζωμούς. Πάρα πολύ σημαντική στην κουζίνα. Τελευταία έχουμε καταφύγει σε έτοιμες λύσεις. Λάθος. Οι ζωμοί είναι εύκολοι να γίνουν και είναι εύκολοι να διατηρηθούν στην κατάψυξη. Σε παγάκια, σε vacuum σακουλάκια και τους βγάζουμε και τους χρησιμοποιούμε. Πρέπει να το ξαναφέρουμε αυτό πίσω. Γιάννη. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα φασόλια. Έχουμε εδώ τα μαυρομάτικα τα οποία τα έχουμε μουλιάσει. Τα έχουμε μουλιάσει γύρω στις 12 ώρες. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Άντζελα, έχεις ένα τραπέζι στο εστιατόριό σου που έχει ένα πιάτο με φασόλια. Και ξέχασες να τα μουλιάσεις. Και το τραπέζι είναι σε 2 ώρες. Τι κάνεις? Έχω ακούσει ότι βάζουν σόδα μέσα για να μαλακώσουν. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό ή κακό. Πολύ καλό δεν είναι. Να σου πω τη δικιά μου γνώμη με τη σόδα. Γιατί αλλοιώνει το προϊόν. Mm-hmm. Υπάρχει ένας τρόπος, είναι ο εξπρές τρόπος να μουλιάσουμε τα φασόλια. Τα βάζουμε σε κρύο νερό, τα φέρνουμε σε βρασμό, τα βράζουμε για 5 με 10 λεπτάκια, τα βγάζουμε, τα αποσύρουμε από τη φωτιά μέσα στο νερό και τα αφήνουμε να μουλιάσουν σε αυτό το νερό για 1 με 2 ώρες περίπου. Αυτό γίνεται σε όλων των ειδών τα όσπρια? Είναι κάποια όσπρια όπως οι φακές, ας πούμε, που δεν χρειάζονται καν μουλιασμα επειδή είναι πολύ μικρά. Εντάξει? Δεν εξαρτάται και από την ποικιλία. Όλα τα υπόλοιπα φασόλια, τα περισσότερα δηλαδή. Τα μαυρομάτικα, τα ρεβίθια, τα φασόλια, οι γίγαντες, κόκκινα φασόλια, μαύρα φασόλια, οτιδήποτε, θα πρέπει και είναι καλό να μουλιάζονται.
Ωραία. Εντάξει, αυτό που μπορούμε να αποφύγουμε είναι η φάβα, επειδή είναι πάρα πολύ μικρή και καθώς και οι φακές. Η μέθοδος που είπε ο Γιάννης είναι πολύ καλή, αλλά έχει το ρίσκο ότι αν δεν ξέρουμε το προϊόν, μπορεί να μην γίνει αυτό. Καταλάβατε, αν είναι ένα προϊόν που έχουμε χρησιμοποιήσει και ξέρουμε πώς την ώρα το μουλιάζουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Είναι κάποιες ποικιλίες πλέον που αυτό δεν το κάνουν. Ναι, γιατί έχω προσέξει ότι υπάρχουν φασόλια, κυρίως οι γίγαντες, ναι, που γίνονται πολύ γρήγορα και λιώνουν, και άλλα που τα έχεις δύο μέρες μέσα στο φούρνο και δεν γίνονται ποτέ. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε οπότε με λίγο ψιλοκομμένο παιμίδι, ελαιόλαδο. Και λίγο σύγκλινο. Δημήτρη, αν θες, ανακατεύει λίγο για μένα. Λίγο το σύγκλινο, ξέρετε τι είναι? Όχι. Ποιος ξέρει τι είναι το σύγκλινο? Είναι σιρινό κρέας, το οποίο το ψήνουμε σε μικρά κομμάτια, ναι, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα, λίγο λάδι και περοτσίμινο που βάζουμε εμείς και το αφήνουμε μετά και κρυώνει. Έχεις ξεχάσει κάποια βασικά στάδια όμως. Το σύγκλινο που είναι αυτό που γνωρίζω, εγώ ξέρω ότι κάνετε και στην Κρήτη, αλλά το σύγκλινο που γνωρίζουμε περισσότερο είναι από την περιοχή της Μάνης, εντάξει, το οποίο είναι χοιρινό, το οποίο το παστώνουμε καταρχήν και μετά το καπνίζουμε. Όχι, δεν το κάνουμε. Μετά το μαγειρεύουμε. Μαγειρεύεται μάλλον, μέσα σε νερό με πορτοκάλι, με διάφορα μπαχαρικά κλπ. Καπνίζεται με φασκόμηλο, είναι βασικό. Και μετά φυλάσσεται στο λίπος του μέσα ή σε μέσα σε ελαιόλαδο ή οτιδήποτε. Και αυτό που είναι πολύ βασικό επίσης, να γνωρίζετε, Βαγγέλη, μην μιλάς με τον Μιχάλη. Αυτό είναι πολύ βασικό να γνωρίζετε, είναι ότι γενικώς τα όσπρια με χοιρινό και κυρίως με αλαντικό που προέρχεται από χοιρινό, είναι ένας κλασικός και πάρα πολύ καλός συνδυασμός. Και πού αλλού χρησιμοποιείτε το σύγκλινο εκτός από το συγκεκριμένο, γιατί εγώ δεν το έχω ξανακούσει? Πρόγεται και ομό, όπως είναι, κομμένο σε λεπτές φέτες, γιατί μπορεί να είναι λίγο σκληρό κάποιες φορές. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε για να το τσιγαρίσουμε ελαφρώς σαν μεζέ και μπορείς να το προσθέσεις όπου θα πρόσθετες μπέικον και τέτοιου είδους προϊόντα. Κατάλαβα. Μπορεί να αντικαταστήσουμε με το σύγκλινο. Ωραία. Με χόρτα, ομελέτες, παντού. Μακαρόνια. Α, πρέπει να το δοκιμάσω. Ναι, Άντζελα, πες μου. Θα πρέπει να προσέξουμε το αλάτι μας αφού είναι παστό? Γενικώς, όταν προσθέτουμε ένα υλικό που έχει αλάτι πολύ, αυτό μπορεί να είναι ατζούγια, μπορεί να είναι μπέικον, μπορεί να είναι σύγκλινο, μπορεί να είναι οτιδήποτε, πάντα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο πόσο αλάτι θα προσθέσουμε. Αλλά επειδή εγώ σας έχω πει πολλές φορές, η δικιά μου φιλοσοφία είναι ότι αλατίζουμε σταδιακά, πάντα δοκιμάζουμε και βλέπουμε σε όλα τα στάδια της παρασκευής πόσο αλάτι χρειάζεται. Οπότε και αυτό μας βοηθάει στο να μην κάνουμε και τόσο μεγάλο λάθος, αν γίνει κάποιο λάθος. Επίσης, είναι πολύ σωστό να δοκιμάσουμε το προϊόν πριν το βάλουμε στην κατσαρόλα μας. Δηλαδή, στην συγκεκριμένη περίπτωση του σύγκλινου, επειδή διαφορετικός παραγωγός αλατίζει διαφορετικά, είναι καλό να κόψουμε ένα μικρό κομμάτι και να δοκιμάσουμε. Αυτό γίνεται και με τις παστές σαρδέλες και με τον μπακαλιάρο, τον παστό, τον ξαλμυρίζουμε. Γενικώς είναι καλό να δοκιμάζουμε, που πρέπει αυτό να το βάλετε στη φιλοσοφία σας και να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Τι θα βάλουμε στην κατσαρόλα μας? Θα προσθέσουμε τώρα τα φασόλια, λίγο θυμάρι και αν θέλεις, Δημήτρη, βάλε λίγο ζωμό. Το θυμάρι... Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και με νερό, αλλά με ζωμό σίγουρα θα έχουμε πιο γευστικό αποτέλεσμα. Το θυμάρι, Γιάννη μου, γιατί το βάλαμε ολοκληρό, το βγάλουμε μετά? Θα το βγάλουμε μετά. Θα το αποσύρουμε μετά. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για το αλάτι, για τα όσπρια, είναι ότι είναι καλό να το προσθέτουμε πάντα στο τέλος. Και αυτό γιατί το αλάτι έχει μια συγκεκριμένη ιδιότητα στα όσπρια που είναι να επιμηκύνει το χρόνο μαγειρέματος. Οπότε είναι καλό να βράζουμε σιγά σιγά σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία τα όσπρια και αφού έχουν μαλακώσει στο στάδιο που τα θέλουμε, τα αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το αλάτι ώστε ο ζωμός που έχει παραμείνει μέσα στην κατσαρόλα να γίνει γευστικός και λίγο ελαφρώς αλμυρός και τα αφήνουμε να μουλιάσουν εκεί πέρα μέσα μέχρι να κρυώσουν ώστε να τραβήξουν τη σωστή ποσότητα αλατιού. Είναι πολύ καλύτερο από το να τα σουρώσουμε και να ανταλατήσουμε από πάνω. Εντάξει. Λίγο ζωμό, δεν θες πολύ? Λίγο παραπάνω. Λίγο έτσι. Συγγνώμη. Βάλω. Ναι. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να το φέρουμε σε βρασμό, να χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία, να το καπακώσουμε και σε πολύ χαμηλή φωτιά, να κοχλάζει πάρα πολύ ελαφρά, όπως έχουμε πει για τους ζωμούς, να το αφήσουμε μέχρι να μαγειρευτεί στο στάδιο που θέλουμε, στο στάδιο που είναι μαλακό αρκετά, όπως το θέλουμε. Είναι πολύ βασικό από το βράσιμο του κοχλάζων, γιατί μαγειρεύεται πολύ ανομοιόμορφα το όσπριο. Βγαίνει η φλούδα με αποτέλεσμα να έχουμε μια σκληρή φλούδα. Αν θα το έχετε δει πολλές φορές που είναι τα όσπρια και είναι οι φλούδες πεταμένες γύρω-γύρω, αυτό είναι αποτέλεσμα του πολύ γρήγορου βρασμού, το οποίο είναι λάθος. Ενώ έτσι έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι ομοιόμορφο με μια πολύ ωραία υφή, χωρίς να καταλαβαίνουμε την άσχημη αίσθηση αυτή της φλίδας που έχει το όσπριο στο στόμα μας.
Για να είμαστε πιο σίγουροι ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, μπορούμε όπως είναι αυτό το πράγμα να το βάλουμε στο φούρνο, που έχει ομοιόμορφη θερμοκρασία και θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Γενικώς ο φούρνος είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος ψησίματος για τα όσπρια. Παλιά προσπαθούσαν να αποφύγουν αυτό που σας είπε ο Γιάννης με τη φλούδα και τι κάνανε, βγάζανε τη φλούδα. Με τις πετσέτες οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας προσπαθούσαν να βγάλουν τη φλούδα από τα όσπρια. Για μένα αυτό είναι λάθος. Γιατί η φλούδα δίνει τραγανότητα και έχει και πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά. Να σε ρωτήσω κάτι, σούπες έχετε κάνει ποτέ? Ωραίο φαγητό η σούπα. Συνήθως οι σούπες γινόντουσαν στην ελληνική κουζίνα από πράγματα που είχαν περισσέψει. Μάλιστα. Δηλαδή είχαμε φτιάξει ένα φαγητό, το είχαμε φάει μία μέρα, το είχαμε φάει δεύτερη μέρα. Τρίτη μέρα έλεγε η μαμά ή η γιαγιά, τι θα κάνουμε τώρα, τους κάνουμε και μία σούπα. Γι' αυτό και βλέπετε εμένα και παίρνω πράγματα από το Γιάννη. Δηλαδή κάνει ο Γιάννης συνταγή και εγώ προσπαθώ να σας δείξω αυτό που κάναμε. Εγώ θα σας κάνω σούπα με λαχανικά και μία σούπα με ντομάτα. Για μένα ο καλύτερος τρόπος να δέσουμε τη σούπα είναι το άμυλο, παιδιά, η πατάτα. Άρα τι κάνουμε, και η πατάτα βέβαια δεν δένει μόνο σούπες, δένει πολλά πράγματα και πολλά φαγητά χωρίς καν να το ξέρουμε. Εμείς βάζουμε την πατάτα σε ένα φαγητό γιατί θέλουμε να τη φάμε επειδή είναι νόστιμη. Η πατάτα κάνει δύο δουλειές. Και την τρως γιατί είναι νόστιμη και σου δένει και το φαγητό. Οπότε όσο ετοιμάζουμε κάτι άλλο, εγώ κόβω την πατάτα, τη βάζω να βράσει, μπορεί να τη χρησιμοποιήσω έτσι όπως είναι στη σούπα ή μπορεί να τη λιώσω και να τη βάλω αφού την περάσω από ένα σινουά μέσα στη σούπα βράζοντάς τη για να μου δέσει. Εγώ καμιά φορά την τρίβω την πατάτα ομή και τη βάζω ομή μέσα στη σούπα μια και φορά. Βράζει μαζί με τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Οπότε όσο βράζει πατάτα, συνεχίζω για την συνταγή του. Τα λαχανικά. Σύστηκαν. Δεν διαβάζεις όλα, να κλέψω. Κανένα μισάωρο δηλαδή τα αφήσαμε. Ναι, ευγενία εξαρτάται περισσότερο από το φούρνο. Έτσι, άλλοι φούρνοι είναι πιο δυνατοί, άλλοι φούρνοι δεν είναι τόσο δυνατοί. Βλέπετε τι γίνεται τώρα εδώ. Ποιος μαγειρεύει. Εγώ, ποιος... εγώ